Ακριβώς επειδή δεν είμαι κλιματολόγος, η δική μου ομιλία εστιάζει στο να δώσει τον κόσμο να καταλάβει με ποιο τρόπο η χημεία επηρεάζει το κλίμα, γιατί ακούμε όλοι για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εγώ διαπίστωσα μιλώντας με πολλοί κόσμο και όπως σας ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τι στην πραγματικότητα συμβαίνει, γιατί μιλάμε για το δεξίο του άνθρακα. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε ή είναι άλλα τα προβλήματα ή είναι και άλλα τα προβλήματα. Άρα οι γνώσεις μας είναι επικεφαλίδες από δελτία ειδήσεων. Η τρυπατουάζοντας που αυξομειώνεται, μεγαλώνει, μας επηρεάζει. Από τα μέσα μας γίνει ενημέρωση σε πάρα πολύ, θα έλεγα. Και έρχεται και η παραπληροφόρηση πολλές φορές. Το απλοϊκό επίπεδο δεν είναι. Το απλοϊκό επίπεδο δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ακριβώς η παραπληροφόρηση. Mm-hmm. Δηλαδή ακούμε τρελά πράγματα ώρες-ώρες. Ναι. Οπότε η προσπάθεια που κάνω εγώ είναι να δείξω ακριβώς με ποιο τρόπο η χημεία επηρεάζει το κλίμα, τι έχει αλλάξει πλέον. Αν όντως έχει αλλάξει κάτι και πώς ξέρουμε ότι έχει αλλάξει, και μια πολύ μεγάλη ιστορία, πώς ξέρουμε για παράδειγμα πώς ήταν το κλίμα της Γης πριν 200.000 χρόνια, για το οποίο έχουμε τώρα ήδη θα έλεγα καλά δεδομένα, είναι αυτό, αλλά ξέρουμε 500.000 χρόνια πώς πέρασε. Αυτό πώς γίνεται, ο μεθόδος που εκεί μπαίνει και η χημεία. Είναι μέθοδος που μπαίνει η χημεία ακριβώς και αυτό είναι ένα κομμάτι της ομιλίας. Ακούγεται εντυπωσιακό τώρα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι τι έγινε πέρυσι, δεν μπορούμε να βρούμε κάποια στοιχεία. Τώρα να βρεις το κλίμα 200.000 χρόνια πριν. Στην πραγματικότητα το κλίμα έχει ένα πλεονέκτημα ότι αποτελεί μέσο όρο του καιρού. Όταν μιλάς τι έγινε πέρυσι, συνήθως μιλάς για καιρό. Οπότε είναι λίγο πιο. Ή όταν θες να προβλέψεις τον καιρό, τι θα γίνει σε ένα μήνα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά όταν μιλάς για το κλίμα που είναι μέσο όρο και άρα απλά βάζεις κάτω τις παρατηρήσεις που έχεις σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, έχεις τα δεδομένα πραγματικά να κάνεις και μακροχρόνιες προβλέψεις, αλλά και είχε γίνει.